Μπορεί να είναι πρακτικά θέματα, μπορεί να είναι αισθηματικά, παρότι το Σαββατοκύριακο δεν ήταν τόσο δύσκολο για τις σχέσεις κλπ. Σήμερα όμως, από το απόγευμα και μετά, με μεγαλύτερη εύνοια παντού. Και να περάσουμε στο Λέοντα, με τόλμη λέει και αποφασιστικότητα, τη γοητεία δεν τη λέμε γιατί την έχετε, δεν τίθεται θέμα. Λέοντας, γοητεία, συμβαδίζουν αυτά. Ποιοι είναι οι ωραίοι του ζωδιακού, ζυγοί, υδροχόοι, λέοντες, εκεί είστε. Μέσα λοιπόν στους ωραίους. Με τόλμη λοιπόν και αποφασιστικότητα και σήμερα και αύριο φωνάζεις, και κοιτάτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε σε αυτήν την εβδομάδα, είναι σημαντική. Μπορείτε να δείξετε ικανότητες, ταλέντα, να πείσετε ακόμα και δύσπιστους. Η σημερινή μέρα είναι αρκετά βοηθητική και για τα επαγγελματικά και για τις σχέσεις σας και δεν σας τα χαλάει παρακάτω εβδομάδα. Δηλαδή, αρκετές ημέρες μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουν μια εύνοια που σημαίνει ότι μπορείτε να διευθετήσετε και πάσης φύσεως εκκρεμότητες και ακόμα και τα δύσκολα θέματα έτσι να τα προσεγγίσετε με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και σήμερα λοιπόν καλύτερα, αλλά και αύριο. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Εύνοια μεταπροσοχής. Δηλαδή, πώς λέμε, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό θα το κερδίσεις, θα το πάρεις, θα σου βγει το λάδι προηγουμένως. Τέτοια εύνοια μιλάμε αυτό το καιρό. Ναι, είναι, το λάδι τρέχει έτσι, τις σκάλες αυτού. Ευχαριστούμε, δική εμείς, Παρθένο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η σημερινή μέρα από το απόγευμα και μετά αρχίζει λίγο να αλλάζει το κλίμα προς το καλύτερο, να διευθετούνται εκκρεμότητες πολύ πιο εύκολα. Αυτό λοιπόν σίγουρα θα σας ανακουφίσει. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο. Έπρεπε να κάνετε πράγματα που δεν φαίνονται ακόμα, αλλά στην πορεία θα δείξουν. Η σημερινή μέρα λοιπόν βοηθητική, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά και η αυριανή. Πάντα όμως, σε αυτήν την περίοδο που διανύεται, μην πείτε «καθάρισα, τελείωσα με αυτό». Την τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρχει μια μικρή ανατροπή. Έτσι είναι αυτή η περίοδος, γι' αυτό λοιπόν θα αφήνετε χώρο για το απρόοπτο. Το απρόοπτο στις σχέσεις, το απρόοπτο στα επαγγελματικά, παντού. Σίγουρα όμως από το απόγευμα και μετά μια εύνοια μεγαλύτερη και στην αυριανή ημέρα. Και να δούμε το ζυγό. Μέσα σε όλα λέει σήμερα, αλλά ακούστε και γνώμες, δηλαδή δεν ανάγκη να κάνετε το τώρα εδώ, πείτε μας όλη τη γνώμη να δω τι θα κάνω, από άτομα που εμπιστεύεστε, που εμπιστεύεστε την εμπειρία τους, που εμπιστεύετε την εμπιστοσύνη που μπορείτε να τους έχετε και σας απασχολεί κάτι, σε γενικές γραμμές όμως, η σημερινή μέρα είναι βοηθητική, ιδιαίτερα μέχρι το απόγευμα, να κάνετε τις επαφές σας, τα τηλεφωνηματάκια, τα τρυφερά, τα τούτα, τα κίνα. Από το απόγευμα και μετά, και αύριο και μεθαύριο, είναι αυτή η προεργασία, η προετοιμασία για κάτι που σκάει μύτη, έτσι περισσότερο από Πέμπτη. Όχι αρνητικά όμως αύριο και μεθαύριο, πώς λέμε, να ετοιμάσω αυτή τη δουλειά που θα την παρουσιάσω εκεί ή να προσπαθήσω να βρω αυτόν ή να κερδίσω ένα κάτι τι για να μπορέσω λίγο παρακάτω. Όλη η εβδομάδα αυτή σε γενικές γραμμές είναι βοηθητική. Θέλω να την αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο και εσείς θα τον βρείτε τον τρόπο γιατί και μέχρι το απόγευμα είναι πολύ πιο ευνοϊκά τα πράγματα. Και για τις σχέσεις σας και όχι μόνο για τα πρακτικά ζητήματα. Και να δούμε το Σκορπιό. Από το απόγευμα έχετε λόγους να ελπίζετε στο καλύτερο, γιατί το Σαββατοκύριακο κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τούτο, δηλαδή μόνο ξεκούραση δεν είχατε. Και από την άλλη μεριά μπορεί να είχατε και την κριτική του αλουνού, ας πούμε. Δεν πάει λες, έτσι μόρα. Αυτό. Παρακαλώ. Και είναι αλουνού. Για όλους τους Σκορπιούς λέω. Α. Εσύ δεν το παίρνεις πριν. Δεν κατάλαβα. Ποιος έκανε κριτική ο αλουνούς. Δεν κατάλαβα. Ο αλουνούς μπορεί να είσαι εσύ που να ξέρει. Δεν ξέρω κάτι που εννοείς. Του τουνού του αλουνού. Και δεν βάζω λόγια μέσω των άστρων. Κατάλαβα. Σε υποσκάπτω μέσω των πλανητών. Εγώ είμαι ο αλουνούς. Που λες ο αλουνός μπορεί να είπε ότι αυτό δεν το κάνεις έτσι.